Απεργιακές συγκεντρώσεις στο πλαίσιο της απεργίας στο δημόσιο έγιναν από τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ σε διάφορες πόλεις της χώρας. Στο πλευρό των απεργών βρέθηκαν εργαζόμενοι άλλων κλάδων, νέοι συνταξιούχοι, σπουδαστές και λαϊκές επιτροπές, εκφράζοντας την καταδίκη του στην ασκούμενη πολιτική που τσακίζει, όπως λένε, τα δικαιώματα του λαού προς όφελος των μονοπωλιακών ομίλων. Απεργιακή συγκέντρωση του ΠΑΜΕ έγινε και στην Αλεξανδρούπολη. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, ακολουθώντας πιστά όσα ψήφισε αυτή και όλα τα υπόλοιπα κόμματα που ψήφισαν το τρίτο μνημόνιο, εξαπολύουν μια ακόμη πολύ μεγάλη επίθεση σε όλους τους εργαζόμενους, του ιδιωτικού, του δημόσιου, στους επαγγελματίες και στους αγρότες. Μια επίθεση που έχει να κάνει με την αύξηση της φορολογίας σε ό,τι κινείται, πετάει και τρώγεται. Σε κάθε κοινωνικό δικαίωμα. Είναι ένας νέος οδοστρωτήρας για να κατεδαφίσουν ό,τι έχει απομείνει από τα εργατικά λαϊκά δικαιώματα και από την άλλη απαιτούν από εμάς τους εργαζόμενους σιγή νεκροταφείου. Αυτή η σημερινή απεργία στο δημόσιο τομέα είναι μια πρώτη προσπάθεια, συνέχεια των προηγούμενων, πρώτη για αυτούς, για τον τελευταίο αυτό καιρό, για να οργανωθεί ο αγώνας των εργαζομένων. Οι αλλαγές που έχουν συμβεί και θα συμβούν στο δημόσιο είναι καταιγιστικές. Δεν θα γλιτώσουν οι δημόσιοι υπάλληλοι, θα λουστούν ό,τι λούζονται και ζούνε οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα. Η επίθεση από πλευράς κυβέρνησης και Ευρωπαϊκής Ένωσης τόσο στους εργαζόμενους όσο και στους συνταξιούχους συνεχίζεται, θα έχει συνέχεια. Άλλωστε, μετά τις περικοπές που έχουν γίνει και στις συντάξεις το τελευταίο διάστημα, έρχονται καινούρια. Ο νέος προϋπολογισμός που κατατέθηκε στη Βουλή προβλέπει 1,6 δισεκατομμύρια περικοπές από τις συντάξεις και από την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών. Έτσι λοιπόν, εμείς σαν Σωματείο Συνταξιούχων του ΙΚΑ αποφασίσαμε ότι συμμετέχουμε και στις δύο απεργιακές κινητοποιήσεις, κόντρα στις μεθοδεύσεις τόσο της ΓΕΣΕ και της ΑΔΔΗ να υπάρχουν διαφορετικές ημερομηνίες για απεργιακή κινητοποίηση. Έχει κηρυχθεί πανελλαδική απεργία για τον κλάδο μας για σήμερα, αλλά και για τις 8 Δεκέμβρη, διότι αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η πλήρη εργολαβοποίηση του έργου της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας με τις πλάτες του Υπουργείου Πολιτισμού. Χαρακτηριστικό είναι ότι υπάρχει έργο σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή, το οποίο είναι άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο έχει δοθεί σε εργολάβους και παίρνουν τους αδέλφους ανασφάλιστους τους πολλές φορές, είτε με μπλοκάκι, με 6 εκατοστάρικα, έχουν προτείνει μέχρι και για 3,5 εκατοστάρικα ημιαπασχόληση το μήνα. Με συγκέντρωση διαμαρτυρία στο Δημαρχείο της Κομωτινής, τα μέλη του ΠΑΜΕ Ροδόπης συμμετείχαν στη σημερινή 24ωρη απεργία στο δημόσιο. Το πανό αναρτήθηκε έξω από το Δημαρχείο και ο Νίκος Βαργεμίδης μίλησε για μια απεργία που πατάει πάνω στα οξυμένα προβλήματα των δημοσίων υπαλλήλων και γενικότερα των εργαζομένων. Συμμετέχουμε σημερινή απεργία στον χώρο του δημοσίου. Μια απεργία που πατάει πάνω στα οξυμένα προβλήματα των δημοσίων υπαλλήλων αλλά και γενικότερα των εργαζομένων και του ιδιωτικού τομέα. Την αξιοποιούμε προκειμένου να μπει ένα λιθαράκι σε αυτό που λέμε στο να ενισχυθεί η αντίσταση, η αντίδραση των εργαζομένων στη λέλαπα που ζούμε και σχεδιάζεται να ενταθεί με τα νέα μέτρα που θα φέρει η κυβέρνηση, ετοιμάζεται να φέρει η κυβέρνηση στα πλαίσια της έφυρης αξιολόγηση